Απαρνησά στο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη πάντοτε ειν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων. Άξιος! Άξιος! Πάντοτε νυν και αγίν και εις τους αιώνας των αιώνων. Άξιος! Άξιος! Σεπτέ και πολυσέβαστε επιμελάχα ημών, σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί εν Κυρίως οι πρεσβύτεροι και συνδιάκοντοι, βοσιότατοι μοναχοί και μονάστριες, εντιμότατοι άρχοντες της πολιτείας, του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, λαέ του Θεού ευλογημένε. Ή το όνομα Κυρίου, ευλογημένον εις τους αιώνας του επιβλέψαντος επί την ταπείνωση του δούλου αυτού. Τρόμο και φόβο μεγάλο συνέχομαι ενώπιον του τελουμένου σήμερον μυστηρίου. Ήσαμε με φόβο και δέος ενώπιον του ιερού και φρικτού θυσιαστηρίου, καθώς αδυνατό να συνειδητοποιήσω και να πιστεύσω πως η χάρις του Αγίου Θεού οδήγησε τα διαβήματά μου μέχρι την ιερά αυτήν ώρα. Πώς η Θεία Χάρις ή τα ασθενή θερατεύουσα και τα ελείποντα να πληρούσα επιδαψιλεύει στην ελαχιστότητά μου δια των τιμίων χειρών της ημετέρας Σεβασμιότητος και των συλλειτουργούν των Αγίων Αρχιερέων την Θεία της Αρχιεροσύνης Χάριν λειτουργίαν και Αποστολή. Οι λόγοι αποδεικνύονται πτωχοί και η γλώσσα αδύναμος για να περιγράψουν και να ομολογήσουν αυτά που η καρδιά μου υπαγορεύει, να διακηρύξουν τα συναισθήματα που με διακατέχουν. Αποθέτω πλέον την ευθύνη και την απλή υπακοή της διακονίας του Πρεσβυτέρου. Καλούμε να υποβιστώ εν πλήρη συναισθήση της πολλής μου αδυναμίας των βαρύτερων σταυρών και τας μεγαλυτέρας και ευρυτέρας ευθύνας της καθυπεροχή λειτουργίας και αποστολής του Επισκόπου. Αισθανόμενος πως οι όμοι μου είναι ανήμποροι να αναλάβουν το μεγάλο και δύσκολο αυτό έργο, εν πίστη προσφεύγω και επικαλούμε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος όπως επισκιάζημε πάσα στα σημαίνα στη ζωή μου. Οι με αγκαλιάζουν και με αγκέφονται, πλησίων των οποίων μαθητεύω μέσα από το μοίρασμα της χαράς και του πόνου, μέσα εις την ενωριακή ζωή
και γεύουμε την ευλογία της ωριμότητος που έρχεται μέσα από την κοινωνία και τη σχέση. Μνημονεύω με συγκίνηση τους εν παιδεία και ουθεσία Κυρίου, αλλά φρέψαντάς μου. Αιμνείς τους γονείς μου, Ορφέα και Ουρανία, όντως ήχος, ότι αγάλλονται σήμερα εις των ουρανών, θέλει το ιερό του το γεγονός. Κάνω τον λόγο μου προσευχή και δέομαι διαπαντός δι' εκείνους, όπως και δι' όλους τους κατά σάρκα συγγενείς μου, ζώντας και γεγκυμημένους. Όλος ευγνωμόνος ευχαριστώ την κατά σάρκα του φίλου Μαργαρίτα και την καλύτηση. Η οικογένεια, που αν και οι δύο ορφανέψαμε νωρίς από γονείς, πάντα εστέκεται δίπλα μου και οι προσευχές τους αποτελούν δια μένα πολύτιμο στηρίγμα. Γερείς, Δίδιον Πρεσβυτέριον Χριστού Διακονία, εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της πολεός μας και λαέ του Θεού ευλογημένε, οι αγιότεροι και οι ιερότεροι, η σοβαρότερη και η υπευθυνότερη ημέρα δια την καταλαβαίνω Ορθόδοξων Εκκλησίων είναι, σύμφωνα και με την Αγία Γραφή, τας αποφάσεις των Αγίων και του Μελικών και Τοπικών Συνόδων και την Ιερά Παράδοση, η εκλογή του Αρχιερέως. Το επισημό πεσημένο τούτο μετεμφάσεως, διότι μερικοί παριστάνουν αυτούς ως μεγάλους θεολόγους και τολμούν θαρσίτατα να μιλούν για διορισμό αρχιερέων και όχι για εκλογή. Επειδή προηγούνται συζητήσεις και διαβουλεύσεις για τα πρόσωπα τα οποία προβάλλονται από τον κατάλογο των εκλογήμων προς αρχιερατεία. Η Εκκλησία όμως ακολουθεί την ευεία αποστολική παράδοση και μέθοδο για την εκλογή των αρχιερέων σύμφωνα με την Αγία Γραφή και συγκεκριμένα με το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, το οποίο μαρτυρεί δύο γεγονότα. Το ένα γεγονός αφορά την εκλογή του Αποστόλου Ματθία, προκειμένου να συμπληρωθεί ο αριθμός των 12 Αποστόλων στην θέση του εκπεσόντος Ιούδα. Πρώτα προσευχήθηκαν και ύστερα έριξαν τους πλήρους με τα ονόματα και ο πλήρος έπεσε επί τον Ματθία, κεφάλαιο πρώτον και στίχη 12 έως 26 των Πράξεων επαναλαμβάνοντα που η Εκκλησία εκλέγει τον αρχιερέα. Συνδιασκεπτόμενα και συζητούμε το πρώτερο τους αρχιερείς και τις ανάγκες της Κυριακούσης Μητροπόλεως. Συζητούμε και διαβουλευόμεθα κατά την Αγία Γραφή περί των υποψηφίων προσώπων. Ερευνούμε πνεύματι Αγίου την καλή μαρτυρία. Υπερδίμου και εξάρμου Δυτικής Μακεδονίας, η
Υιόν δε Πατρός και ποιμενά του, όλα τα έτη.